Каждый год демонстрируется в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Sharjah. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους όποιος μπήκε τώρα. Και θα πούμε τώρα για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς αναπτύσσουμε το μεγαλύτερο έργο της νέας γενιάς. Έργο που θα δώσει ευτυχία στους ανθρώπους, θα δώσει οικολογία, θα δώσει οικονομία. Και εμείς θα έχουμε φάρος να πούμε ότι εμείς συμμετέχαμε και εμείς βοηθήσαμε. Με λένε Όλγα Παγκατάεβα, οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζουν. Είμαι επιμελητής της Ελλάδος από τη SkyWorld Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία. Και εδώ φωτογραφίες που πήγαμε εμείς με την ομάδα στο ECAFEST. Να σας πω και φέτος θα έχουμε ECAFEST το Σεπτέμβρη, αλλά η εταιρεία σας έστειλε φόρμα και εγώ ανακοίνωσα μέσα στο chat μας να συμπληρώσετε ποιος επιθυμεί να πάει για το ECAFEST και ποιος... έχει ήχος μια χαρά. Ευχαριστώ, Άννα. Ευχαριστώ. Και ποιος θέλει να πάει στη Λευκορωσία και ποιος θέλει να πάει στα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, αυτό μας ζητάει η εταιρεία για να μάθει πού καλύτερα να φτιάξουν ECAFEST και αν δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα μία φόρμα, παρακαλώ συμπληρώστε, τουλάχιστον να γράψετε αν δεν επιθυμείτε. Πάνω σε φέτος είναι πάλι δύσκολη χρονιά. Πέρυσι κάναμε ECAFEST δικτυακά και φέτος θα δούμε πώς θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και με εισιτήρια εννοείται και με μεταφορά. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στο θέμα μας για στη θέμα δικτύωσης. Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου στο δικτυακό μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος τι θέλω να πετύχω. Δηλαδή, αυτός ο στόχος πρέπει να βάλει ο καθένας από εμάς και πρέπει να καταλαβαίνει αν θέλει να αποκτήσει μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθεί στην εφεύρεση συνεργατών που έχουν ίδιο στόχο όπως και εμείς. Αυτοί που να είναι πιστοί και να θέλουν να επιτύχουν. Όταν γράφω νέος συνεργάτης στο δίκτυό μου, πρέπει να τους εξηγώ τι θα τους διδάξω και κάθε sponsors πρέπει να καταλάβει τα 7 σημαντικά πράγματα που οδηγούν στην επιτυχία. Εδώ στο slide αυτό βλέπετε εσείς αυτοί οι στόχοι, 7 στόχοι του σπόνσορα. Και το πρώτο είναι προσδιορισμός στόχων. Το δεύτερο είναι λίστα επαφών. Το τρίτο, προγραμματισμός χρόνου. Τέταρτο, πρόσκληση σε συνάντηση.
Πέμπτο, παρουσίαση, να ξέρουμε να κάνουμε παρουσίαση. Και έκτο, συνοδεία, δηλαδή συνέχεια επικοινωνία με το πιλάτη μας, με το συνεργάτη μας. Στο έβδομο, αντιμετωπίση αντιρρήσεων. Ας δούμε πιο λεπτομέρειες καθήκοντα το σπόνσορα. Να, το πρώτο καθήκοντα είναι πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε στόχο. Θέστη στόχος με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνο. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι έξυπνος. Δεν είναι απλός, γιατί για να προχωρήσουμε στην εργασία μας, ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε από τάδε ώρα μέχρι τάδε, είμαστε ελεύθερες επαγγελματίες και για να έχουμε κίνητρο πρέπει να φτιάξουμε στόχος. Το γράμμα στη λέξη SMART σημαίνει συγκεκριμένος. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το γράμμα MCNA να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμες παράμετρες. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Δηλαδή, πρέπει να θέσουμε τέτοιο στόχο που να είναι ρεαλιστικός, να είναι εφικτός για εσάς και όχι να μην είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Το γράμμα R σημαίνει πραγματικός απαραίτητος να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα, δηλαδή ο χρόνος. Πρέπει να περιορίσουμε χρονικά το περίοδο που μέχρι πότε να το φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Καθορίστε βράχη πρόφυσμος και μάκρο πρόφυσμος στόχος. Για να κάνουμε αυτό, πρέπει λιγάκι να επιστρέψουμε πρώτα στο παρελθόν. Συγγνώμη να βάλω φως λίγο από μπροστά, να μην είναι από το πλάι. Να επιστρέψουμε λίγο στο παρελθόν και να δούμε τι έχουμε καταφέρει πριν 5 χρόνια. Πού έχουμε φτάσει, τι καταφέραμε πριν 5 χρόνια. Και να καταλάβουμε, για να κάνουμε πολύ περισσότερα για 5 χρόνια μπροστά μας, αλλά και να σας πω, η εταιρεία παρόλο που τελειώνει σε λίγο τα 15 στάδια, θα υπάρχουν και άλλα έργα που θα κάνουμε εμείς μαζί με την εταιρεία μας, οπότε η εργασία μας συνεχίζεται. Γι' αυτό βάζουμε στόχους για μεγάλο διάστημα. Θα κάνουμε στόχο για 5 χρόνια, θα κάνουμε στόχο πού πρέπει να φτάσουμε σε ένα χρόνο για να επιτύχουμε αυτό το στόχο σε 5 χρόνια. Δηλαδή, σε 5 χρόνια βάζουμε ένα μεγάλο στόχο και μετά βάζουμε στόχους πιο μικρές, δηλαδή τα βήματα. Σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε ένα μήνα. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για το στόχο σας. Αυτό ένα κίνητρο που να σας βοηθήσει να πραγματοποιηθεί ο στόχος. Τι κίνητρο είναι? Να σας πρόχνει να προχωρήσετε. Επειδή θα έχετε ντροπή μπροστά στους φίλους σας και στην οικογένειά σας, αν δεν να πραγματοποιήσετε αυτό το στόχο, εσείς θα προσπαθείτε να προχωρήσετε. Δηλαδή, το είπατε στην οικογένεια, ότι εγώ σε 3 μήνες θα φτάσω σε αυτό το στόχο, δηλαδή θα βγάζω κάποιο ποσό. Σε ένα χρόνο θα φτάσω εκεί. Σε 5 χρόνια παίρνω καινούριο σπίτι στη θάλασσα, στη παραλία ή κάτι άλλο όνειρο που έχετε εσείς. Έτσι, και όταν κάνετε αυτό, να λέτε και στους φίλους σας με βήματα, καλύτερα όχι κατευθείαν για 5 χρόνια, γιατί να πείτε 5 χρόνια είναι μακριά. Αλλά να πείτε ότι σε 3 μήνες να φτάσω εκεί, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες να φτάσω εκεί. Τότε να πείτε, σε λίγο θα περάσουν 3 μήνες, πρέπει να προχωρήσω να προλάβω. Έτσι είναι, είναι κάποιο κίνητρο που να σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Βάζουμε στόχο στο πρώτο μήνα
Δηλαδή, για να μετατρέψουμε στο στόχο, σημαίνει βήματα, έτσι. Το όνειρο, όταν εμείς καθόμαστε και σκεφτόμαστε κάτι, ονειρευόμαστε, ο στόχος είναι όταν προχωράμε. Δηλαδή, κάνουμε πρόγραμμα για τα βήματα. Και στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Αυτό δεν σημαίνει ότι από την ημέρα εγγραφής. Όχι, από την ημέρα που πήρατε απόφαση να προχωρήσετε. Έτσι. Φτάνουμε στο επίπεδο leader, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και στο δεύτερο μήνα, βοηθώντας τρεις συνεργάτες να φτάσουν στο επίπεδο leader, εσείς αυτόματα γίνεστε στο επίπεδο master. Πάλι είναι ρεαλιστικό και δεν είναι δύσκολο. Αν όμως και δεν επιτύχουμε στο δύο μήνες να κάνουμε, δεν αμπιλπιζόμαστε, αλλά πάντα κάνουμε πιο δύσκολο στόχο για σίγουρα να επιτύχουμε τουλάχιστον στη μέση. Έτσι έχει πει ένας ψυχολόγος. Ναι, βάζουμε δύσκολο στόχο για να επιτύχουμε τουλάχιστον στη μέση. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι ότι να φτιάχνουμε μόνο πρώτη γραμμή, να φτιάχνουμε μόνο πιλάτες. Πρέπει να κάνουμε δίκτυο. Όταν οι συνεργάτες σας έχουν δικούς τους επενδυτές και συνεργάτες, όταν οι συνεργάτες σας βγάζουν χρήματα, τότε και εσείς γίνεστε επιτυχημένος. Στο δεύτερο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει κάποιος sponsors είναι λίστα επαφών. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Δηλαδή, αυτό είναι στο δεύτερο βήμα που ξεκινάμε. Να καθόμαστε πρώτα, σκεφτόμαστε για το στόχο μας και μετά ανοίγουμε ένα τετράδιο που θα κάνουμε επαφές, να γράφουμε επαφές, τηλέφωνα και τα στοιχεία. Απαραίτητα κάνουμε αυτό στο τετράδιο και εγώ έχω και στο υπολογιστή, αλλά μου αρέσει περισσότερο στο τετράδιο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολα να σημειώνεται και να σημειώνεται και κάποια πράγματα χαρακτηριστικά για κάθε άτομο. Δηλαδή, μπορείτε να πει να θέλετε να σημειώσετε για άνθρωπο πόσα παιδιά έχει, τι εργασία κάνει, κάποιες επαλές του επιτυχίες, κάποια, να τον χαρακτηρίσετε. Το κάθε πελάτη πρέπει να χαρακτηρίσετε και να σημειώνετε. Γιατί όταν θα έχετε πολλούς πελάτες, μετά μπορείτε να ξεχάσετε. Και όταν φτιάχνετε λίστα επαφών, μη φιλτράρετε τις επαφές, μην αποφασίσετε για αυτούς. Δεν κάνουμε έτσι ότι αυτόν θα πάρω, αυτός θα θέλει, σε αυτόν δεν παίρνω, αυτός δεν θα θέλει. Μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Πρέπει να συμπληρώσουμε, να βάζουμε όλο τη λίστα επαφών μας και να καλούμε έναν σε κάθε άνθρωπο και να κάνουμε βήματα με κάθε άνθρωπο, αυτά βήματα να σας δείξω σήμερα. Έτσι. Και μόνο τότε, μόνος αυτοί να αποφασίζουν αν θα ακολουθήσουν σας ή αν δεν θα ακολουθήσουν. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Κάθε επαγγελματίας, ξέρετε, έχει κάρτες της εταιρείας του και εσείς σαν επαγγελματίας σοβαρός πρέπει να έχετε κάρτα της εταιρείας και όταν πάτε κάπου, δίνοντας τα στοιχεία σας, ζητάτε και σε αυτόν τα στοιχεία του. Αυτό είναι και άλλος ένας τρόπος να μαζεύετε τη λίστα επαφών. Γιατί όταν στην αρχή κάνετε περίπου, φτιάξατε μία λίστα, όταν ξεκινήσατε business, κάνατε μία λίστα από ανθρώπους, από το Facebook, από το επαφές στο τηλέφωνο, από κάποια και άλλα messenger που έχετε, σημειώνετε περίπου να μαζέψατε 200-300 άτομα, έτσι. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα τελειώσουν, έτσι, κάποια στιγμή αυτή η λίστα θα τελειώσει. Οπότε πρέπει συνέχεια να μεγαλώνουμε. Όταν παίρνετε κάρτες και μάλιστα από αυτούς που πήρατε τα στοιχεία, τους βάζετε, παρόλο που τους βάζετε στην αρχή, τους βάζετε όμως και στο πρόγραμμα, κάνω και ημερολόγιο παράλληλα, που βάζω στο πρόγραμμα κάθε μέρα με ποιον να μιλήσω. Μην αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους στο τέλος να τους μιλήσετε. Αυτούς που είχατε πάρει
είχατε συναντήσει προσωπικά και έχετε πάρει τα στοιχεία του, θα επικοινωνήσετε πιο κοντά. Γιατί αυτούς που έχετε φημηθεί από παλιά-παλιά, αυτή περιμένει να μην σας ξεχάσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πάτε σε κάποια δικτύωση, κάποια γυναίκα, όπου να είναι βόλτα, και λέτε, έλα να αλλάξουμε τα στοιχεία μας. Αν δεν έχει αυτός κάρτα, απλά σημειώνετε τα στοιχεία του και μετά παίρνετε τηλέφωνο και επικοινωνείτε με τηλέφωνο ή κλείνετε ραντεβού. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι πώς το γίνεται. Δουλειά. Μας πήγε πίσω λίγο. Η επαγγελματική κάρτα, το πρόσωπό σας. Αυτό σας είπα ότι όταν έχετε εσείς κάρτα από την εταιρεία σας, SkyVault Community, το δείχνει ότι είστε επαγγελματίες, ότι είστε ασχολείστε σοβαρά με την εταιρεία. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Το κάνουμε λίστα επαφών και σημειώνουμε και ή κάνουμε γράφουμε ξεχωριστά μετά που είναι υποψήφιος επενδυτές, υποψήφιος συνεργάτης. Γιατί χρειάζεται αυτό, γιατί συνεργάτης να δώσουμε περισσότερη προσοχή, να δώσουμε περισσότερο χρόνο, θα επικοινωνείτε μαζί του, να ζητάτε να φέρνει και αυτός ο ανθρώπος να βοηθάτε εσείς, δηλαδή να προσπαθείτε να αρχίζει ο συνεργάτης σας να βγάζει χρήματα. Δηλαδή, να τον βοηθήσετε στα πρώτα βήματα και αυτά πάλι τώρα θα μιλήσουμε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Εννοείται ότι θα έχετε πολλές ανθρώπους που να πούνε όχι, απλά προχωράμε μπροστά και μην αμπελπιζόμαστε. Έτσι. Είναι όπως σε κάθε επάγγελμα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να γίνουν γιατροί, ψυχολόγοι ή δάσκαλοι. Οι δικηγόροι, το ίδιο δεν είναι όλοι θα γίνουν δικτυωτές ή δεν είναι όλοι θα γίνουν επενδυτές. Γι' αυτό δεν εμπλυπιζόμαστε και απλά ψάχνουμε δικού μας ανθρώπους. Δικούς μας, συγγνώμη. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Έτσι, δεν αλλάζουμε τη γνώμη του. Να ακούσουμε τι να μας λέει ο άνθρωπος, να έχει δικό του άποψη, μπορείτε να προσπαθείτε να τον πείτε κάτι, αν όμως δεν συμφωνεί, το αφήνετε. Όταν βλέπετε άνθρωπο που δεν θέλει να επενδύσει, δεν θέλει να πάει μαζί σας, μπορείτε να πείτε και αυτά τα λόγια. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίζετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Υπάρχει πιθανότητα ότι αυτός να σας δώσει κάποιους ανθρώπους και αυτό να με αυτό να μεγαλώσει η λίστα επαφών σας. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε στόχο να μεγαλώνουμε συνέχεια τη λίστα μας. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως είπαμε, κάποιοι θα είναι φοιτικοί, θα συνεργαστούν μαζί σας, κάποιοι δεν θα συνεργαστούν. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους σας. Αν έχετε γύρω σας έναν άνθρωπο που απλά είναι φοιτικός σε εσάς, σας συμπαθεί, σίγουρα θα έχει γύρω του ανθρώπους που μπορείτε να ζητήσετε και από αυτόν κάποιες επαφές που μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να πείτε για την εταιρεία. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Όταν βρήκαμε σε έναν άνθρωπο που θα θέλει να κάνει συνεργασία, τον δείχνουμε ότι δεν είναι δύσκολα να καλούμε σε παρουσιάσεις, να καλούμε στη συνάντηση και το παίρνουμε κάποιον συνεργάτη του, βοηθώντας να φτιάξει ομάδα, να κάνει καλέσματα. Το μαθαίνουμε, δηλαδή, κάνουμε. Δεν είναι δύσκολο να κάνει τη γραφή ή δείξει το αυτό. Μετά από την παρουσίαση που κάνουμε εμείς κάθε Τρίτη για εσάς, μπορείτε να καλέσετε με το συνεργάτη σας, στο άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει παρουσίαση και να κάνετε εγγραφή στον άνθρωπο. Μπορείτε να κάνετε όλο αυτό και ηλεκτρονικά, μέσω το Viber, μέσω το Skype και συνήθως τώρα δουλεύουμε περισσότερα δικτυακά. Αλλά και τώρα καλοκαίρι, πολύ ωραίο να κλείνουμε ραντεβού και σε καφετέρειες.
Προπονηθείτε με τις συγγενείς, ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις την οικογένειά σας, τους φίλους και στους γνωστούς σας. Αυτό να σας βοηθήσει να ξεπετάξετε, ναι, να τριφτείτε, να μάθετε, να νιώθετε ότι δεν είναι κάτι δύσκολο, ναι, να σας φύγει αυτό το φόβος, τρόμος, δηλαδή θα κάνετε λίγο προπόνηση με τις συγγενείς, να τους ζητήσετε να σας ακούσουν και να σας βοηθήσουν να σας διορθώσουν σε κάποια πράγματα, σε κάποια λεπτομέρεια, σε αυτό πώς το μιλάτε εσείς, πώς αυτό, δηλαδή ζητήστε τους να απλά να σας ακούσουν για να σας διορθώσουν, έτσι, για την ομιλία. Βέβαια, για την τρία δεν γνωρίζουμε, για την ομιλία σας. Το επόμενο καθήκοντα που πρέπει να ξέρει σπόνσορας και να κάνει είναι να φτιάξει προγραμματισμός χρόνους. Εσείς γίνεστε σοβαρές επαγγελματίες. Σοβαρές επαγγελματίες πάντα κάνουν προγραμματισμός χρόνου. Αν δεν κάνουν αυτό, τότε δεν γίνονται σοβαρές επαγγελματίες. Τότε δεν προλαβαίνουν τίποτα. Η όλη η ζωή τους μία ρουτίνα που δεν προλαβαίνουν να ξεκουράζονται, δεν προλαβαίνουν να βλέπουν την οικογένεια. Γι' αυτό εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να κάνουμε προγραμματισμό για να έχουμε χρόνο και για την οικογένειά μας, για άλλη εργασία, αν έχετε κάποια εργασία, και να αφήνετε κάθε μέρα λίγες ώρες για να πάρετε τουλάχιστον 2-3 πιλάτες κάθε μέρα. Παίρνετε πιλάτες από καινούριους, παίρνετε από αυτούς που έχετε κλείσει ραντεβού από τους παλιούς, δηλαδή και κάθε ομιλία μας τελειώνει με κλείσιμο το επόμενο ραντεβού, και αφήνετε και χρόνο σε κάποιες μέρες, όχι κάθε μέρα, κάποιες μέρες για το συνεργάτη σας, για να βοηθάτε στη συνεργάτη σας. Γι' αυτό. Και το βασικότερο πράγμα, να εργάζεστε συστηματικά. Αυτό να σας βοηθήσει να κάνετε μία, θα βγει σαν μία συνήθεια, θα γίνει συνήθεια, και να θα ξετριφτείτε έτσι πιο γρήγορα. Όταν μία κάνετε, μία δεν κάνετε, σαν κάθε φορά ξεκινάτε από την αρχή. Έτσι, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Στο τέταρτο βήμα πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε πρόσκληση και τώρα να διαβάζουμε σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς να επικοινωνήσετε την πρώτη φορά με τον συνεργάτη. Δημιουργήστε θετική εντύπωση. Όταν μιλάμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να γίνουμε φίλοι με αυτόν τον άνθρωπο που μιλάμε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια θετική εντύπωση για να θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Η κλίση είναι μια αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Σενάριο σαν ένα πλάνο, τι πρέπει να πείτε για την εταιρεία για να μην ξεχάσετε, και μήπως κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσει τον άνθρωπο. Βέβαια, δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους ίδιες ερωτήσεις, εσείς μετά επιλέγετε, έτσι, αλλά να έχετε μπροστά σας ένα σενάριο. Υποστηρίξτε τη συνομιλία, να ακούτε περισσότερα τον άνθρωπο και να δείτε αυτό που τον ενδιαφέρει, αυτό να τον λέτε, έτσι. Θα ρωτάτε συνέχεια τι σας ενδιαφέρει περισσότερα. Δηλαδή, να λέμε αυτό που ενδιαφέρει το συνομιλητή σας. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας. Ρωτήστε τη γνώμη τους για όλα να ρωτάμε, έτσι. Περισσότερα να ακούμε. Λιγότερα να μιλάμε και περισσότερα να ακούμε. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η φοιτητική ενέργεια μεταδίδεται. Το ξέρετε, παρόλο που όταν μιλάμε στο τηλέφωνο δεν φαίνεται ότι έχετε ένα χαμόγελο, μεταδίνεται, νιώθει ο άλλος, νιώθει από τη φωνή σας ότι είστε καλό προαίρετος άνθρωπος, και αυτό μεταδίδεται.
Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Πάντα μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί να τον στέλνετε κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία, το πρώτο. Το δεύτερο, σε κάποιο καιρό μπορείτε να τον ξαναπάρετε τηλέφωνο, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αυτός σε διάθεση να ακούσει κάποιες προτάσεις. Έτσι. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Να σκεφτώστε πάντα πώς εγώ θα στη θέση του θα αντιδρούσα. Ο συναλλακτής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, δεν ενδιαφέρεται για να κερδίσει, να λέτε για το κέρδος αυτόν τον άνθρωπο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε τον ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετα ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, έναν λεξιλόγιο, ένα στυλ. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος και μη τον διακόπτετε. Κανένας άνθρωπος δεν αγαπάει όταν τον διακόπτουν και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν όταν τους ρωτάνε για διάφορα πράγματα και τους αρέσει να μιλάνε. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις ναι. Κάποιος θα πει και όχι. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν στενοχωριόμαστε, δεν σκεφτόμαστε. Εμείς ψάχνουμε αυτούς όποιος να μας πει ναι. Θέσεις στο συνομιλητή, ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι οποιασδήποτε ερωτήσεις που είναι για διάφορα θέματα. Αυτές οι ερωτήσεις χρησιμοποιούν για καταρχήν να έχετε χρόνο να σκεφτείτε τι άλλο να μιλήσετε μετά. Και το δεύτερο, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Αυτές οι ερωτήσεις, να σας πω παράδειγμα, περίπου να ξεκινάνε έτσι. Τι πιστεύετε για κάτι? Σας αρέσει ναι, κάτι? Ποια είναι η γνώμη σας? Αυτά είναι. Αυτές είναι ανοιχτές ερωτήσεις. Επίσης, χρησιμοποιήστε διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις θα σας επιτρέψουν να συζητήσετε, να βρείτε, να ακούσετε πιο λεπτομέρεια απάντηση για την ερώτησή σας, να καταλάβετε αν κατάλαβε αυτός καλά αυτό που τον είπατε. Και ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων για να βοηθήσει το άτομο να σκεφτεί πιο βαθιά στο θέμα συνομιλίας. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Στο κλείσιμο της συζήτησης μπορείτε να πείτε, είναι κατανοητά αυτά που σας είπα. Ή περίπου θα ήθελα να μου πείτε αν το καταλάβατε όλα. Έτσι, αυτές περίπου ερωτήσεις. Και καλά να προχωρήσουμε στο τέλος και στην εγγραφή το άτομα. Και μπορεί να επιλέγετε και να δείτε τα πακέτα. Και πάντα στο τέλος της συζήτησης, το τελευταίο, κλείνετε ραντεβού για το επόμενο, δηλαδή επόμενη συνάντηση. Πρέπει να συνηθίσετε, να μάθετε αυτό, ότι κάθε ραντεβού πρέπει να τελειώνει με το κλείσιμο το επόμενο ραντεβού. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από χαρτί. Γιατί θα ακούσετε σαν ρομπότ και δεν θα είναι τόσο ωραίο και ευχάριστο. Το πέμπτο καθήκοντα που πρέπει να ξέρει ο σπόνσορος είναι να μάθει να κάνει παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Δηλαδή, από αυτό που πώς ξέρετε την εταιρεία, δείχνει πόσο είστε επαγγελματίες. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Αν δεν έχετε εσείς καταλόγους, κάρτες, οπωσδήποτε πρέπει να έχετε,
Μπορείτε να ζητήσετε σε μένα μακέτα και να εκτυπώσετε σε οποιοδήποτε εκτυπωτήριο. Και πώς το λένε, καταλόγος και αυτά, μπορείτε να παραγγείλετε και από την εταιρεία καταλόγος ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσω του τάμπλετ και αυτό. Έχουμε και μάλιστα εμείς πολύ καλό πρόγραμμα να φορτώνουμε μέσα στο τηλέφωνο που να σας βοηθήσει όλα αυτά και από το τηλέφωνο μπορείτε να κάνετε. Αλλά κανονικά δεν είναι ωραίο να κάνετε από το τηλέφωνο παρουσίαση. Πρέπει να είναι ή τάμπλετ ή λάπτοπ. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Έχουμε επίσης κάποια προϊόντα, μπορείτε να δείτε μέσα στο site μας, στο back office μαγαζί. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ημερολόγια, στυλούς, τσάντες και κάτι και άλλο. Είναι ένα σετ, στικάκι. Και στικάκι και έχει. Μπορείτε να κάνετε παραγγελία για να έχετε αυτά τα πράγματα με το λογότυπο της εταιρείας. Η διάρκεια της παρουσίασης, όταν κάνετε τη συνάντηση, εγώ λέω όχι ομιλία σας, κουβέντα μπορείτε να κάνετε όσο θέλετε, αλλά παρουσίαση για την εταιρεία, μικρή παρουσίαση, 15 λεπτά, που σας συνιστώ να κάνετε αυτό όταν κάνετε μόνοι σας, να μην κάνετε υπερφόρτωση στον άνθρωπο και μετά κάνετε συζήτηση όσο θέλετε, έτσι. Και η μεγάλη παρουσίαση 45 λεπτά. Μην κάνετε πάρα πολύ μεγάλη παρουσίαση από την πρώτη φορά που συναντάτε άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώς τα 80% πράγματα θα το ξεχάσει. Να τον στείλετε και στην παρουσίαση την Τρίτη. Ή μπορείτε να δώσετε βίντεο από το YouTube. Έτσι, κάθε παρουσίαση που κάνουμε γράφονται από την εταιρεία και βάζονται μέσα στο YouTube. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κλεισμένο σας και για τα όνειρά του. Αυτό πάρα πολύ βοηθάει, γιατί όταν ξέρετε το όνειρο το πελάτη σας, εσείς πολύ εύκολο μπορείτε να τον οδηγήσετε, να τον δείξετε δρόμο προς αυτό το όνειρο μέσα από την εταιρεία μας. Βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό. Καλό σιγά σιγά να μαθαίνουμε και τα όνειρα. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Όταν μιλάμε, κάνουμε συνάντηση, μιλάμε καλό να έχουμε σοβαρό στυλ και όχι βέβαια όπως βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί αυτό επηρεάζει. Αν μόνο δεν κάνει τη ραντεβού στο πλάι, συνάντηση, αλλά όταν κάνουμε συνάντηση επαγγελματική, καλό θα ήταν αυτό σε σοβαρό στυλ. Τελικά, όταν κάνετε παρουσίαση. Κάνετε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης. Όπως κάναμε σενάριο και στο τηλεφωνική ομιλία, έτσι μπορούμε και να έχουμε δίπλα όταν κάνουμε παρουσίαση ένα χαρτί που να έχει ένα πλάνο, ένα σενάριο και μία σε τόσο μπορείτε να βλέπετε. Δεν είναι άσχημα. Μόνο βέβαια δεν διαβάζετε ποτέ από το χαρτί, απλά να έχετε ένα πλάνο τι πρέπει να το πείτε. Μετά σιγά σιγά, αν θα κάνετε 2-3 φορές παρουσίαση, δεν θα χρειαστεί αυτό. Εγώ πάρα πολύ καιρό δεν το χρησιμοποιώ σενάριο, αλλά στην αρχή σημείωνα κάποιες λέξεις που μπορώ να ξεχάζω, σημείωνα κάποια νέα της εταιρείας, καμιά φορά και τώρα κάποια νέα της εταιρείας σημειώνω. Και πλάνο. Κάντε σύγκριση το είδος μεταφοράς μας αντίστοιχο με άλλες είδος μεταφοράς που υπάρχουν. Και επίσης μπορείτε να κάνετε σύγκριση αν άνθρωπος θέλει να ασχοληθεί σαν συνεργάτης με άλλες δικτυακές εταιρείες. Μπορείτε να κάνετε και τη σύγκριση. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Είναι ερωτήσεις που απάντηση θα είναι στο 90% ναι. Για παράδειγμα να σας πω. Από όσο κατάλαβα, σας αρέσει η ευκαιρία, έτσι. Ναι, η απάντηση ναι. Συμφωνείτε με κάτι, έτσι. Σας βολεύει
Το λέμε τι βολεύει. Είδατε τα πλεονεκτήματα. Και έτσι μπορείτε να επενδύσετε και θέλετε να σας βοηθήσω να εγγραφτείτε. Αυτές, όταν πολλές φορές να σας πει ο άνθρωπος ναι, γίνεται πιο φυτικός προς εσάς, πιο χαλαρός, τον βοηθάει να προχωρήσει, να εμπιστεύει σε εσάς. Και πάμε, είπαμε, στην εγγραφή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνου. Τι μας λέει αυτή η τεχνική. Πρέπει να είστε έτοιμες, να έχετε προετοιμαστεί και τώρα τα λέτε. Όταν βλέπετε ότι ο άνθρωπος σκέφτεται, γράψτε μου παρακαλώ όλα τα αρνητικά στην εταιρεία ότι το σκέφτησες, έτσι, και εγώ να γράψω όλα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, εσύ μειονεκτήματα της εταιρείας και εγώ πλεονεκτήματα. Και μπορείτε να γράφετε ταυτόχρονα, αν είστε στη ζωντανή συνάντηση, κάνετε αυτό μέσα στο χαρτί. Αν είστε ηλεκτρονική, μπορείτε να γράφετε στο chat και να στείλετε ταυτόχρονα. Δηλαδή, χωρίς να στείλετε με το κόμμα, έτσι, γράφει. Απλά να σημειώνετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πρέπει να έχετε τουλάχιστον 10-15 πλεονεκτήματα εσείς. Γιατί αυτός δεν θα γράψει πάνω από 5 και να είναι σίγουρα τα δικά σας περισσότερα για να δείξετε ότι τα πλεονεκτήματα κερδίζουν. Όπως βλέπετε εδώ στη ζυγαριά, φαίνεται κατευθείαν ότι τα πλεονεκτήματα κερδίζουν, δηλαδή ο άνθρωπος κλείνει εκεί προς φυτικό, γίνεται πιο φυτικός. Το αν είστε πλεονεκτήματα και προοπτικές στις επενδύσεις στο έργο μας, έτσι όπως βλέπετε και εσείς και δικό σας γνώμη, πώς το βλέπετε εσείς στην εταιρεία, στο μέλλον, τι προοπτικές θα έχει η εταιρεία. Αυτά όλα ξέρετε και αυτά πάρα πολύ παίζουν στον άνθρωπο, στη γνώμη του, στην απόφαση. Πάντα να έχετε φυτικά συναισθήματα και ενέργεια. Ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι τραβιούνταν προς το ήλιο, προς τη ζεστασία και όλοι θέλουν δίπλα τους να έχουν ένα άνθρωπο που να νιώθουν ότι κάποια ασφάλεια, κάποια χαρά δίπλα του, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να γίνεστε τέτοιος άνθρωπος. Η τεχνολογία απολύσεων είναι η καλύτερη μεταφορά για την επιχείρηση. Όταν έχουμε επιχείρηση, όταν ασχολούμαστε με το δικτυακό, αν ξέρουμε τεχνολογία απολύσεων, είμαστε επαγγελματίες σε οδήγηση, έτσι, σε οδήγηση που λέγεται δικτύωση. Duplication. Στο έκτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει ο κάθε σπόνσορος είναι πρέπει να μάθουμε να κάνουμε εμπιστοσύνη προς τον ανθρώπων. Έτσι, να έχουμε. Τα χρήματα θα αρχίζουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πιλατών προς εσάς. Να είμαστε ανοιχτός άνθρωπος, να είμαστε ειλικρινής άνθρωπος για να έχουμε ανθρώποι προς εσάς εμπιστοσύνη. Πρέπει να στηρίξετε τις επαφές σας, στείλτε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Μπορείτε να φτιάχνετε και chat δικιά σας, μπορείτε να βάζετε στα δικιά μου chat ανθρώπους που έχω με ελληνική γλώσσα στο Viber ομάδα και στο Messenger. Στο Viber είναι πολύ ωραίο που δεν βλέπει κανένας τα στοιχεία σας εκεί. Και στο Skype. Έχω 3 chat με ελληνική γλώσσα, Skype, Viber, Messenger και 2 ομάδες με ρώσικη γλώσσα, Viber και Skype. Αυτά. Μπορείτε να δημιουργήσετε και δική σας ομάδα, όπως επιθυμείτε. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Έναν ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει
νέος πιλάτης. Το νομίζω κατανοητό. Η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν εσείς έχετε κάνει στόχο, όταν έχετε κάνει λίστα επαφών και συνέχεια προχωράτε καθημερινά βήματα, εσείς ανεβαίνετε έτσι όπως το βλέπετε σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή συνέχεια ανεβαίνετε, μεγαλώνετε και μεγαλώνει η ομάδα σας. Τότε εσείς γίνεστε διαφορετικός από τους άλλους, πιο επιτυχημένος. Μην αφήνετε το πιλάτη να κρυώσει. Όταν κάνουμε, όταν κάνουμε πρώτη επαφή με τον άνθρωπο, πάρα πολύ βασικό να επικοινωνήσουμε μαζί του μέσα στο 1-24 ώρο. Τελικά μετά από μία παρουσίαση. Αν έχει κοιτάξει παρουσίαση ο άνθρωπος, να επικοινωνήσουμε μέσα 24 ώρο, μην τον αφήνουμε παραπάνω. Γιατί θα έχετε τότε 70% επιτυχία. Αν αφήνετε 4 μέρες να περάσουν, 23% επιτυχία. Και μόνο 7%, και όταν θα περάσει 10 μέρες, μόνο 7% επιτυχία. Έχει κρυώσει άνθρωπος, έχει ξεχάσει, έχει αφήσει στην άκρη. Μετά θα έχει ένα σωρό αντιρρήσεως και φεύγει πιλάτης. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Όταν κάνουμε δεύτερη επαφή μέσα στο 1-24 ώρο, θα έχουμε 90% επιτυχία στη δεύτερη επαφή. Η γνώμη σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Δηλαδή, αυτό είναι το 7ο βήμα, πρέπει να ξέρουμε. Απαντήσεις στις αντιρρήσεις πρέπει να ξέρουμε για την εταιρεία μας. Εκεί θα φανεί πόσο είμαστε προετοιμασμένοι, πόσο είμαστε επαγγελματίες. Όλα έχουμε στο back office μας, πρέπει να μαθαίνουμε. Πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε απαντήσεις σε πιο κοινές αντιρρήσεις. Ναι, όταν συνήθως άνθρωπος λέει ότι δεν έχω χρήματα, η γυναίκα μου δεν θέλει, αυτό είναι μια πυραμίδα, πρέπει να ξέρουμε απαντήσεις. Να σας πω τώρα δύο λόγια. Όταν λένε μια πυραμίδα, καταρχήν πυραμίδα έχουμε στη ζωή παντού, σε κάθε επιχείρηση. Έχει ένας που κάνει κομμάτι και δεύτερο και αυτό. Σε δικτυακό, ο καθένας μπορεί να βρεθεί απάνω, δεν είναι ακριβώς πυραμίδα. Το τρίτο, αν κοιτάμε οι επιχειρηματικές αυτές οι πυραμίδες, αν θα το βλέπετε στο Google, να δείτε ότι αυτά που είναι δεν έχουν προϊόν και μεταφέρονται χρήματα από κάτω προς τα πάνω. Εμείς έχουμε προϊόν, έχουμε τεχνολογία μεταφοράς και καθόλου δεν ανήκουμε σε αυτή τη κατηγορία. Το δεύτερο, όταν η γυναίκα δεν το θέλει, απλά να καλέσετε και τη γυναίκα μαζί στην παρουσίαση. Όταν δεν έχω χρήματα, τότε απαντάμε δεν θα έχεις ποτέ αν δεν θα ξεκινήσεις να κάνεις, να φτιάχνεις το μέλλον σας. Μέλλον σου. Ξέρετε, υπάρχει τέτοια λόγια ότι πλήρωση, όταν πήρεις χρήματα, πλήρωση πρώτος το είναι αυτό σου και μετά στα υπόλοιπα. Δηλαδή, όταν παίρνουμε λεφτά στα χρήματα από το μισθό μας, πρέπει να βάζουμε στο είναι αυτό σου πώς είναι. Δηλαδή, να βάζουμε στην άκρη για το μέλλον, για να φτιάχνουμε μέλλον και μετά πληρώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλιώς, ποτέ δεν θα έχετε χρήματα. Αυτά που μαζεύονται για το μέλλον, μπορείτε να κάνετε επενδύσεις. Δεν είναι μόνο SkyWay, μπορείτε να κάνετε και αλλού κάποιες επενδύσεις. Μην φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έχει στο ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Όταν έχει αντίρρηση άνθρωπος, σημαίνει ότι αυτός ενδιαφέρεται, απλά έχει κάποιους φόβους. Και εσείς πρέπει να λύσετε αυτές τις αντιρρήσεις, να ζεστάνετε τον άνθρωπο και να τον φύγει αυτό το φόβο. Βάφος έναντι πλάτος, γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν.
Ότι αν θα δείτε τη δεξή εικόνα, που βλέπει, ο άνθρωπος βρίσκει μόνο επενδυτές και γράφει όλους την πρώτη γραμμή και δεν είναι κανένας, δεν γίνεται κανένας κερδισμένος στην ομάδα του, τότε κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα τελειώσουν αυτές οι επενδύσεις και θα τελειώσει η δουλειά του, έτσι. Αν κάνουμε, δηλαδή δεν θα επιτυχαίνει. Όπως αριστερά βλέπετε ότι πρέπει να βρίσκετε ανθρώπους που θα θέλουν να συνεργαστούν, θα θέλουν να βγάζουν χρήματα εδώ και τώρα και να το βοηθήσετε τουλάχιστον μέχρι τρίτη γραμμή στο βάθος, να βοηθήσετε να ξέρουν να κάνουν αυτά που σας λέω, να τον φέρνετε στα webinar, να μιλάτε, να τον ενοχλείτε, να το κάνετε, δηλαδή να πεις ότι εγώ θέλω με το ζόρι να σε κάνω πλούσιο. Με το ζόρι να βγάζεις χρήματα, εσύ θέλεις χρήματα, έτσι δεν είναι. Έλα να πηγαίνεις εδώ στο webinar και αυτά, να δώσουμε ανθρώπους να επικοινωνήσω μαζί τους, να του βοηθήσει να χτίσει μια επιχείρηση. Και πρέπει να κάνετε έτσι με περίπου 3-4 άτομα, τουλάχιστον. Και μετά μπορεί, όταν μάθατε αυτούς, συνεχίζετε με τους επόμενους. Και τώρα να πούμε τα 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Αυτά που λέγαμε τώρα και το είδαμε ότι πρέπει να κάνει sponsors και σύστημα επανάληψης που πρέπει να πειράσει ο κάθε πελάτης, πώς πρέπει να το κάνει το κάθε πελάτη. Αυτό καλά να ζωγραφίζετε ή να κάνετε ένα screenshot για να το έχετε. Στο πρώτο βήμα, το καλούμε στο τηλέφωνο, παίρνουμε τηλέφωνο και καλούμε σε παρουσίαση. Κάνουμε πρόσκληση, ναι, στη παρουσίαση, στη ζωντανή παρουσίαση ή μέσω ίντερνετ παρουσίαση. Στο δεύτερο βήμα, αυτός πρέπει να είναι στη παρουσίαση και εσείς πριν το παρουσίαση πάλι καλείτε να τον επιφημίσετε ότι θα είναι η παρουσίαση, να είναι παρόν και θα είστε και εσείς εκεί και μετά από την παρουσίαση πάλι τηλεφώνημα, απαραίτητα τηλεφώνημα, καλύτερα μέσα στο 24ωρο όπως είπαμε ή το ίδιο βράδυ γιατί μετά να ξεχάσει και το λύνετε αντιρρήσιος, απαντάτε στις ερωτήσεις σε αυτό το τηλεφώνημα. Μετά από το τηλεφώνημα, κάνετε εγγραφή τον άνθρωπο και συνέχεια μπορείτε να, αν αυτός είναι έτοιμος, να κάνετε, κλείνετε ραντεβού για το πακέτο που να κλείσετε, να κάνετε υπαλήψη μαζί του και όλα αυτά και στη συνέχεια κάνετε υποστήριξη. Δηλαδή, τα 4 βήματα που πρέπει να κάνετε με το κάθε πελάτη. Είναι πάρα πολύ εύκολα και όταν θα κάνετε αυτά κάθε μέρα, θα γίνετε σαν ψυχολόγος να βλέπετε ότι με κάθε άνθρωπο πώς να κάνετε αυτά τα βήματα και θα σας φανεί πολύ εύκολη η δουλειά μας. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας κάθε μέρα. Έτσι, όταν προχωράτε, εσείς φτάνετε οπωσδήποτε στην επιτυχία. Τελειώσαμε σήμερα. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε με παρακαλώ στο chat. You win, the world wins. Εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει, γιατί όταν θα φτιάξουμε την επιχείρηση, θα φτιάξουμε νέο είδος μεταφοράς, θα κερδίζει όλος ο κόσμος. Αλλά και φτιάχνοντας τώρα επιχείρηση, κερδίζουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.